Χαίρετε εν κυρίω πάντοτε, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί. Στην σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε για την σύναξη των αρχιστρατήγων Μιχαήλ και Γαβριήλ και πασών των επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων. Τη στιγμή που δημιούργησε ο Θεός την αόρατη κτήση, το αναρρίθμητο πλήθος των αγγέλων απολάμβανε με χαρά την δημιουργία και πανηγυρίζοντας έψαλε τον ύμνο. Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαβαώθ, πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης σου. Ο εοσφόρος όμως, το πρώτο στην τάξη τότε ουράνιο πνεύμα, που βρισκόταν πιο κοντά στο Θεό, υπερηφανεύτηκε από τα προνόμια που έλαβε και θέλησε να γίνει ίδιος με τον Θεό και είπε με τον νου του «Θα ανέβω ψηλά στον ουρανό». Επάνω στα αστέρια του ουρανού θα τοποθετήσω τον θρόνο μου, θα καθίσω σε όρος υψηλό και θα γίνω όμοιος με τον ύψιστο. Ο εοσφόρος δεν ήταν εκφύσεως πονηρός, αλλά από υπερηφάνεια έκανε επανάσταση εναντίον του δημιουργού Θεού. Ήταν ο πρώτος που απέριψε το καλό και διάλεξε το κακό, διότι και οι άγγελοι έχουν ελεύθερη βούληση. Μόλις όμως είπε τα λόγια αυτά ο Εωσφόρος, εξέπεσε από την θέση του και από λαμπρός άγγελος έγινε διάβολος και από φωτεινό που ήταν βυθίστηκε στο χάος της αβίσου και του σκότους. Καθώς σαν αστραπή έσχιζε τους ουρανούς, παρέσυρε και ένα μεγάλο πλήθος αγγέλων κάθε τάξεως και έγινε αρχηγός τους. Οι αγγέλοι που εξέπεσαν με τον Εωσφόρο έγιναν και αυτοί οι δαίμονες. Τότε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, αρχιστράτηγος των ουρανίων ταγμάτων, ο οποίος με την ταπεινοφροσύνη του και την φρόνιμη υποταγή του στον Δημιουργό, ήταν ισχυρά στερεωμένος στο φως, ρίχτηκε προς το ρήγμα. Μάζεψε τους αγγέλους που απέμειναν πιστοί και φώναξε «Πρόσχομεν, στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου», που σημαίνει «Προσοχή, ας γρηγορούμε εμείς στα δημιουργήματα που έχουμε το προνόμιο να στεκόμαστε ενώπιον του Θεού, ας αναγνωρίσουμε ότι είμαστε λειτουργοί Του. Σεισμός μέγας στον αόρατο κόσμο, διότι το ένα από τα δέκα αγγελικά τάγματα, το πρώτο σε τάξη που είχε αρχηγό τον Εωσφόρο, νικήθηκε από υπερηφάνεια. Αμέσως τότε κατρακύλησε από τα ύψη στα σκοτεινά βάθη και μετατράπηκε σε τάγμα δαιμονικό. Στην μνήμη αυτή της συνάξεως, της συνάθρησης δηλαδή, που μαζεύτηκαν τα ουράνια τάγματα υπό την καθοδήγηση του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, οι Άγιοι Πατέρες θέσπισαν την εορτή της συνάξεως των αρχιστρατήγων Μιχαήλ και Γαβριήλ και των λοιπών ουρανίων ασωμάτων δυνάμεων. Πόσοι είναι οι άγγελοι δεν το γνωρίζουμε. Εκείνο που γνωρίζουμε είναι ότι είναι αμέτρητοι και χωρίζονται σε εννέα τάγματα. Και τα τάγματα αυτά είναι Σεραφείμ Χερουβείμ Θρόνη, Κυριότητες Δυνάμεις Εξουσίες, Αρχές Αρχάγγελοι Άγγελοι. Από το πλήθος των αγγέλων γνωρίζουμε τα ονόματα τριών αρχαγγέλων, του Μιχαήλ, του Γαβριήλ και του Ραφαήλ, ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, ο πανένδοξος ταξιάρχης των ουρανίων και ασωμάτων δυνάμεων, εμφανίζεται συχνά στην Αγία Γραφή. Τον στέλνει ο Θεός στους ανθρώπους να αναγγείλει τα διατάγματα της δικαιοσύνης Του. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ είναι αυτός που θα αναλάβει τον έσχατο πόλεμο κατά του Αντιχρίστου και κατά του διαβόλου που θα τον καταγκρεμίσει στην κόλαση σύμφωνα με το Θείο Βιβλίο της Αποκαλύψεως. Την εσχάτη ημέρα της Κρίσεως, κατά την Δευτέρα Παρουσία δηλαδή, θα σταθεί με μία ζυγαριά στο χέρι, για να ζυγίσει τα έργα μας που θα τα κρίνει ο Χριστός, ο δίκαιος κριτής. Στον Θεό όμως η δικαιοσύνη είναι αδιαχώριστη από το έλεος Του. Γι' αυτόν τον λόγο δεν μπορεί κανείς να μνημονεύει τον Μιχαήλ, τον Αρχάγγελο της Διαθήκης, ξεχωριστά από τον Γαβριήλ, τον Αρχάγγελο του Ελέους. Ο Γαβριήλ αποστέλλεται από τον Θεό για να αναγγείλει στους ανθρώπους τα θαυμάσια της αγάπης του για την σωτηρία τους, όπως την γέννηση του Τιμίου Προδρόμου, την γέννηση του Χριστού, την Ανάστασή του και άλλα σημαντικά γεγονότα. Επίσης ο κάθε χριστιανός έχει και τον προσωπικό του φύλακα άγγελο. Ο φύλακας άγγελος στέκεται δίπλα μας στις χαρές και στις θλίψεις μας. Είναι ο πιο πιστός μας φίλος, ο πιο στοργικός μας αδελφός. Και μόνο τα πονηρά μας έργα τον διώχνουν. Όπως ο καπνός διώχνει μακριά τις μέλισσες, έτσι και η δυσοδία της αμαρτίας διώχνει μακριά μας τον φύλακα άγγελο, λέει ο Μέγας Βασίλειος. Ο φύλακα άγγελος λιγοστεύει τους πόνους μας, συμπάσχει μαζί μας, χαίρεται στην πνευματική μας πρόοδο και μας προστατεύει από ορατούς και αοράτους εχθρούς. Είναι μάλιστα τόσο δυνατός, ώστε και μόνος του μπορεί να πολεμήσει με ολόκληρο στράτευμα δαιμόνων. Γι' αυτό και κάθε βράδυ στην ακολουθία του αποδείπνου παρακαλούμε «Άγιε Άγγελε, μη εγκαταλείπισμα των αμαρτωλών, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου, και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος. Όλα όσα κάνουν οι άγγελοι για τον άνθρωπο έχουν εσχατολογική προοπτική, δηλαδή αποβλέπουν στην είσοδό του στην βασιλεία των ουρανών. Γι' αυτό όταν η ψυχή χωρίζεται από το σώμα, τότε περιστοιχίζεται από τον φύλακά άγγελό της, αλλά και από τα πονηρά πνεύματα ακόμη και από άλλους αγγέλους, οι οποίοι εφραίνονται για την σωτηρία της ψυχής και την οδηγούν στον Χριστό, για να απολαμβάνει μαζί τους την αιώνια μακαριότητα. Αντίθετα, όσες ψυχές προτίμησαν την αμαρτία και την αποστασία από τον Θεό, παραλαμβάνονται από τους δαίμονες και οδηγούνται μακριά από την χάρη του Θεού, στον σκοτεινό τόπο της κολάσεως. Και ο φύλακας άγγελος, αποχωρίζεται αυτήν την ψυχή. Πρόσχομεν και στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου τα φόβου μας βροντοφωνάζει ο αρχιστράτηγος Μιχαήλ. Τα δύο αυτά αρχαγγελικά παραγγέλματα δεν είναι τυχαίο που τα ακούμε στην Θεία Λειτουργία, στην φρικτή ώρα όπου ο Άρτος και ο Ίνος μεταβάλλονται σε σώμα και αίμα Χριστού. Θαύμα με το οποίο η αγάπη του Θεού κατατροπώνει συνεχώς τον διάβολο θαύμα που κρατά την ψυχή του ανθρώπου απόρθητη στις επιθέσεις του πονηρού, θυμίζοντας σε όλους εμάς την αρχαγγελική προσταγή «Στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου».